Συνάντηση με τη Δήμαρχο Καβάλας Δήμητρα Τσανάκα είχαν το πρωί της Παρασκευής οι 64 εργαζόμενοι στο τμήμα της καθαριότητας. Τις έκαναν γνωστό ότι θα παραμείνουν στην εργασία τους και την ερχόμενη εβδομάδα, ανεξάρτητα από τη διαδικασία του Υπουργείου και τη διαδικασία του ΑΣΕΠ. Βασικό τους επιχείρημα το ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Δήμου Καβάλας. Είχαμε συνάντηση με τη Δήμαρχο, γιατί οι συμβάσεις μας λήγουν στις τέλος του μήνα, στις 31 Τρίτου, αλλά έχουμε κάνει κάποιες ενέργειες, επειδή τελούμε εδώ και χρόνια πάρηδικες και διαρκείς ανάγκες και είμαστε και άνθρωποι που έχουμε το θέμα της υγείας είναι πρωτίστως στην καθαριότητα που δουλεύουμε και ο Δήμος δεν έχει πολλές λύσεις από ανθρώπινο δυναμικό και έχουμε σήμερα την τη στήριξη, και ακόμα μία φορά τη στήριξη της Δημάρχου, ότι θα είναι μαζί μας, ότι θα συνεχίσουμε να τελούμε πάγιες και διαρκείς ανάγκες και από εδώ και πέρα. Έχουμε κάνει κάποιες ενέργειες για την παραμονή της εργασίας μας, για να παρακάψουμε τη λήξη της σύμβασή μας αυτή. Γιατί μας χρειάζεται και ο Δήμος και εμείς χρειάζομαστε για τις οικογένειές μας το Δήμο. Σήμερα πού καταλήξατε? Καταλήξαμε ότι η Δήμαρχος είναι μαζί μας, στο πλευρό μας, το έχει δείξει σε όλες τις ενέργειές της. Ήταν κοντά μας εδώ και πολύ καιρό, σε ό,τι πρόβλημα είχαμε αντιμετωπίσει, μας το έλυνε, δεν έχουμε κανένα παράπονο από τη Δήμαρχο. Και ειδικά σε αυτή τη στιγμή είναι μαζί μας και με τον νομικό της και η ίδια σε ό,τι χρειαστούμε για την περαιτέρω παραμονή στην εργασία μας.